Κωνσταντίνα 6, έτσι κι αλλιώ τριφογύριζε γύρω-γύρω στα Κάπα Στούντιο και όλοι μα είχαν βγει τα μάτια. Και μπράβο του, γιατί αυτή είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. 6 και όποιο αντέξει. Εχμηρή ατάκα, πρόσεχε, θα δαγκώσει τη γλώσσα σου, είπε η Σπυροπούλου στην Πακοδήμου. Γιατί όμω έγινε όλο αυτό το πράγμα. Είπε κάτι τέτοιο live. Είπε κάτι τέτοιο live. Θα το δούμε το Σάββατο. Εντάξει, ναι, υπάρχει και μια οικειότητα. Θα τη λέγει προσέχετε, κύριε Πακοδήμου, θα δαγκώσετε τη γλώσσα σα. Θα μπορούσε να το κάνει. Λοιπόν, τι έγινε χθε, παιδιά. Αφού τραγούδησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την Κιβωτό, να πούμε και κάποιε παραπάνω λεπτομέρειε. Δεν λέω παραπάνω πράγματα, μέχρι εκεί όμω. Αποκάλυψε ότι όταν βλέπει την εκπομπή το Σάββατο το βράδυ η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, το βάζει στο μιουτ, όχι επειδή δεν μπορεί να αντέξει τον εαυτό τη, αλλά γιατί δεν μπορεί να αντέξει τα αιχμηρά σχόλια που τη κάνουν. Και τη λέει η Μαρία Μπακοδήμου, προφανώς βλέπεις την εκπομπή όχι για να διορθώσεις εσύ τον εαυτό σου, αλλά για να διορθώνεις τους άλλους. Και εκεί λοιπόν έρχεται η Queenie Dina με το στέμμα της και τη λέει: πρόσεχε, θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου, γλυκιά μου. Αυτό το λέω εγώ. Πάντως από όλα όσα έχω δει, νομίζω ότι με την Κωνσταντίνα και με την επίδοσή της είναι πάρα πολύ καλή η επιτροπή. Συγγνώμη, αυτό εδώ είναι το ρούχο που σας έλεγα. Που με αυτή την εμφάνιση θα την κάνει στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Βέβαια, σήμερα. Και χθες λοιπόν που βρεθήκαμε στα παρασκήνια. Όλοι σχολίαζαν αυτή την εμφάνιση. Ήμουν μπροστά, ξέρεις, στη φωτογράφηση. Ήταν περίπου 10 λεπτά και το προσπαθούσα να βγάλει την καλύτερη λήψη. Καλά, μια κούκλα, βέβαια. Να πω λίγο την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι. Πραγματικά είναι κούκλα πολύ. Αλλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Εδώ το πάμε σαν ταβάνια. Εδώ το πάμε σαν ταβάνια. Εσύ που είσαι άντρας, τι λες. Εγώ που είμαι άντρας, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Αλλά νομίζω ότι η ίδια θα έπρεπε να το μαζεύει λιγάκι. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είναι θεά, ρε παιδί μου. Είναι μια ωραία γυναίκα. Είναι too much. Είναι και ένα βραδινό show, βέβαια. Ναι, αλλά είναι μερικές φορές που οι γυναίκες θα πρέπει να δείχνουμε λίγο λιγότερο για να φαίνονται άλλα πράγματα.